Μία νέα τάση, οι μη νόμιμοι μετανάστες να φτάνουν με βάρκες στις ακτές του Εύρου και κυρίως στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης καταγράφτηκε το 2018 αλλά και το 2019, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ. Συγκεκριμένα από 1 έως 27 Ιανουαρίου του 2019, οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στον Εύρο ανήλθαν σε 597, από τις οποίες οι 202 έγιναν με βάρκα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε δύο βάρκες με συνολικά 74 μη νόμιμους μετανάστες. Όλοι είναι υπήκοοι Αφγανιστάν, από τους οποίους 28 είναι άντρες, 14 γυναίκες, 18 ανήλικα αγόρια και 14 κοριτσάκια. Τα δύο ανήλικα αγοράκια είναι ασυνόδευτα. Έχουμε και ασυνόδευτα ανήλικα. Μικρά, πολύ μικρά. Κύριε Έχουμε Ζησί. Σοβαρό πρόβλημα, όπως το είπατε. Είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον. Τα σκάφη μας είναι σε επιφυλακή και νομίζω ότι πάμε καλά. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 8 Μαΐου στην Ελλάδα έφτασαν από τις θαλάσσιες οδούς περισσότεροι από 7.800 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Τέλος, οι περισσότεροι από όσους εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και λιμενικούς να προσπαθούν να περάσουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος ήταν Σύριοι και ακολουθούν Ιρακινοί, Αφγανοί, Αλβανοί, Πακιστανοί και Τούρκοι. Το θέμα είναι ότι ζητάμε την ενίσχυση, ζητάμε ενίσχυση να έρθει και σκάφος της Frontex, αν είναι δυνατόν, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Ναι, και τι σας απαντάει το αρχηγείο του λιμενικού, το Υπουργείο, διότι εδώ και 3 εβδομάδες γίνεται αυτό, σχεδόν καθημερινά. Αυτό το φαινόμενο τώρα είναι να γίνει καθημερινό στην περιοχή μας. Νομίζω ότι θα μας ικανοποιήσει το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω νεότερα.